Εσείς τι είπατε τώρα? Αυτά που είπε ο κ. Λοβέρδος έχει δίκιο ως προς το σκέλος που το αναπτύσσει. Οι ίδιες αυτές οι μεταχρονολογημένες, οι συμβάσεις για μεταχρονολογημένο ίσπραξη διαφήμισης ήταν το μοναδικό στοιχείο που αποτελούσε την εγγύηση για, για τα δανειώδη της. Εδώ είναι το σκάνδαλο. Δηλαδή, συγγνώμη, οι μεταχρονολογημένες επιταγές που είχαν την υπερτιμολόγηση παρουσία με 4-5 εταιρείες ο κ. Κουρής, ήταν η εγγύηση για το δανεισμό. Ωραία, κύριε Λοβέρδο, συνεχίζετε παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Να καταλάβω, ήθελα. Ο κύριος Λοβέρδος συνεχίζει. Ναι. Άκουσα κάποια στιγμή να λέτε, και αυτό το θέλω να το ξαναπείτε, δεν κομίζομαι Γλάφκας εις Αθήνας, αλλά έτσι όπως έχουμε φτάσει να θεωρούμε την εξέταση των πραγμάτων, και αυτό είναι χρήσιμο, εντός εισαγωγικών. Δεν μου λέτε, είπατε εσείς ότι είχατε κατακτήσει με τα χρόνια κτλ. Που ήσασταν στην αγορά, μία φήμη και μία πελατεία. Η φήμη και η πελατεία, μιμιέ ξεμιμιέ, είναι βάση για έναν δανεισμό? Όχι. 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 Είπατε το αντίθετο. Όχι, σας επαναλαμβάνω. Πρώτα απ' όλα να σας πω δηλαδή, κάτι. Το παρελθόν σας ως εταιρείας ή ως φυσικού προσώπου. Ναι. Κύριε Λοβέρδο, εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα ποτέ να κάνω μεγάλο κανάλι. Ξέρετε γιατί? Το άλλο δεν ήταν. Μα δεν οδηγούσα εγώ. Δεν οδηγούσα εγώ. Εγώ δεν διοίκησα στο Star Channel. Όταν διώξαμε το Μαστοράκι, που το κάναμε εγώ, Μαστοράκι και ο. Και ο Θόδωρος ο Βαρτινογιάννης. Και όταν διώξαμε το Μαστοράκι, είμαστε 50-50. Εγώ έκανα διοίκηση. Ο Θόδωρος έκανε πάλι διοίκηση. Ο Θόδωρος έκανε πάλι διοίκηση. Δεν έκανα ποτέ διοίκηση, ξέρετε γιατί? Διότι εμένα, ναι, δεν με εμπιστευόντουσαν οι διαφημιστές. Εάν δεν είσαι στα κόλπα με τους διαφημιστές, σου δίνω τόσα, μου δίνει τόσα, δεν προχωράς. Επομένως, ό,τι φήμη και να έχεις, ότι είσαι έντιμος, ότι είσαι καλός επιχειρηματίας, ότι είσαι καλός άνθρωπος, ότι είσαι δουλευταράς, δεν έχει καμία αξία ούτε στις τράπεζες, ούτε στην αγορά έξω. Την αγορά τη διαφημιστική. Είναι έτσι, κύριε Λάμπα? Εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ερώτηση, είναι και η τελευταία μου. Δεν έχω να ρωτήσω τίποτα άλλο τον κύριο Κουρή. Όταν μια εταιρεία δανείζεται, ζητάει να πάρει δάνειο. Ναι. Το ποια είναι αυτή η εταιρεία δεν παίζει ρόλο στο δανεισμό της? Όχι. Δεν παίζει εν της πράγμαση ή κατά την πράγμαση? Κανένα ρόλο. Κανένα ρόλο. Τι παίζει ρόλο? Τι παίζει ρόλο? Τι μέσον έχεις? Ποιος είναι φίλος σου? Αυτό παίζει ρόλο. Και τι γράφεις? Αυτό είναι το πόρισμα της εμπειρίας σας. Τα έχετε ζήσει και τα έχετε πληρώσει. Όχι, κατά το τραπεζικό. Τα έχετε πληρώσει και εσείς, κύριε Λοβέρδο. Πολιτικό κόμμα εννοείται. Τα έχετε πληρώσει, κύριε Λοβέρδο. Πολιτικό κόμμα εννοείται. Τα έχετε πληρώσει. Θα είσαστε αρχηγός κόμματος τώρα. Θα είσαστε αρχηγός κόμματος αν ο τύπος φερόταν σωστά. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα προσωπικά μου. Δεν ενδιαφέρουν την επιτροπή. Δηλαδή, υπόθηκο κάτι έχει καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, ο κύριος Λοβέρδος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, η τελευταία μου ερώτηση πέρα, εγώ για τον κύριο Κουρή τελείωσα, αλλά έχω λίγο χρόνο. Το ζήτημα της φήμης και της πελατείας πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό όλοι εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή. Και δηλαδή το παρελθόν σου, το οικονομικό, παίζει το μείζωνα ρόλο για τη λειτουργία του πιστωτικού συστήματος σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Σε όλο τον πλανήτη. Ο κύριος Λοβέρδος έχει το λόγο. Συνεπώς, το ερώτημα που συνάδελφοι καμιά φορά κάνουν μέσα στην υπερβολή της ρητορίας τους. Ότι πες το και σε μένα να τα πάρω τα λεφτά αυτά κι εγώ ως δάνειο έτσι. Γιατί δεν το λέτε και σε μένα να το κάνω κι εγώ. Δεν είναι σοβαρό ερώτημα. Αν έχεις ένα παρελθόν σοβαρό, μπορείς να δανειοδοτηθείς. Αν δεν έχεις, έχεις μειονέκτημα. Το πρόβλημα με τις ελληνικές τράπεζες ήταν πάντα ότι ενώ αυτό το τηρούσαν, ποτέ δεν δανειοδοτούσαν με ευκολία τις επιχειρηματικά έξυπνες ιδέες. Συνήθως δάνειζαν αυτόν που δεν έχει ανάγκη. Ποτέ. Επαναλαμβάνω, συνήθως δανείζοντο πλην μιας περίοδου ευδαιμονίας που αναζητούσαν πελάτες, ποτέ δεν δάνειζαν αυτό που έχει πραγματική ανάγκη και που έχει και μια καλή ιδέα. Δάνειζαν πάντα εκείνους που δεν τα είχαν και τόση ανάγκη. Εντάξει. Ποτέ, κύριε Πρόεδρε, δεν βοήθησαν άνθρωπον οι τράπεζες που τους πήγε μια καλή ιδέα για τη χώρα. Εγώ πριν ήθελα να ρωτήσω, να μου επιτρέψετε να ρωτήσω τον κύριο Λοβέρδο για το εξής θέμα. Τι είπατε να κάνετε? Μια ερώτηση στον κύριο Λοβέρδο. Μα δε, αυτό δεν ξέρω, κύριε Κουρία, αν γίνεται. Λοιπόν, θέλω. Σας παρακαλώ. Να κρατήσετε την διοντολογία όμως, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, ναι.
Κύριε Λοβέρδο, ήθελα να πείτε, γιατί μου έχετε πει εμένα, ναι, πόσο δίκιο έχω στην υπόθεση ή καγγελιώσιμο. Στην υπόθεση δεν ακούσαμε, κύριε Λοβέρδο. Τα έχω πει δημοσίως αυτά, επανειλημμένα. Έχω κάνει προτάσεις στη Βουλή. Τα έχω πει αυτά, δεν είναι λοιπόν, καινούργια ένα πράγματα. Φάκελο, και αν τα έχετε και στο φάκελο, ακόμη καλύτερα. Έχω ένα φάκελο με την ατιμία που έχει γίνει σε βάρος μου. Το δημόσιο με υποχρεώνει εδώ και 30 χρόνια να πληρώνω και ΙΚΑ και αγγελιώσιμο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Υπάρχουν 10 αεροπαγητικές αποφάσεις. Απόφαση του νομικού συμβουλίου του κράτους Ολομέλειας. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα και δεν εφαρμόζονται. Υπήρχε νόμος, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Είναι εγκληματικό αυτό που έχει γίνει σε βάρος μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος. Όντως αναφέρθηκε. Για μία δήλωσή του στο ΣΚΑΤ. Για τα οχυρά της ενημέρωσης. Όντως. Ο κύριος Λοβέρδος, τις τελευταίες 20 περίπου μέρες, ένα μήνα, από τότε που έδωσα εγώ μια συνέντευξη στα μέσα Αυγούστου στο Sky, ο ραδιοφωνικό Sky, και μάλιστα ήμουν από το νησί μου, από τη Μήλο, μιλούσα, παραποίησε ή απομόνωσε ένα κομμάτι της συνέντευξης, προσπαθώντας να δημιουργήσει εντυπώσεις σε αυτά τα οποία αναφέρθηκα. Συγκεκριμένα σε αντιπαράθεση με το δημοσιογράφο ότι ο Πρωθυπουργός τα βλέπει όλα ωραία, εγώ το απάντησα ότι κι εσείς τα βλέπετε όλα μαύρα, διότι όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, εφθαρσός στην Εξεταστική Επιτροπή, εγώ κάνω αντικυβερνητική πολιτική. Είπα ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολλά μέσα ενημέρωση που τη στηρίζουν. Δεν έχει πολλά μετερίζια. Αυτό το εξέλαβε ο κύριος Λοβέρδος και άλλοι της αντιπολίτευσης, άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης, ότι εγώ εν όψη του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες που θα γινόταν μετά από 2 εβδομάδες, θεώρησε ότι έχουμε προκαταλάβει ότι εφόσον δεν έχουμε μέσα, θα αποκτήσουμε μέσα μέσω διαγωνισμού. Θέλω λοιπόν να δηλώσω κατηγορηματικά ότι να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν εννοούσα ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση δεν προτίθεται να αποδιγετήσουν τα μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι καθαρή η θέση μας. Ο διαγωνισμός ήταν αδιάβλητος. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα είναι ερμηνείες δικές σας και σταματάμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαυρωτάς για 15 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι είπε σχετικά δήλωση με τη δική μου αναφορά, έχει δίκιο. Αυτή την αναφορά κάνω. Έξω. Αλλά οφείλω και εγώ να του πω του συναδέλφου Δήμων. Απαντήστε μετά, κύριε Λοβέρδο. Δεν χρειάζεται. Δήλωση έκανε προς τα πρακτικά. Υπάρχει αλφα. Αλφα. Κύριε Λοβέρδο, δεν έχετε το λόγο. Το βίντεο τη συνέντευξη. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχετε... Και β' η ανασκευή που έκανε ο Σιμάνο. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Λοβέρδο. Δεν αυτά που λέτε τα είπατε μετά. Κύριε Λοβέρδο, δεν έχετε το λόγο. Έχει το λόγο ο κύριο Μαυρωτά. Κύριε Σιμάνο, το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Η δήλωση σα καταγράφηκε ο κύριο Μαυρωτά για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κουρή, που είσαστε στην Επιτροπή μας εδώ σήμερα με τα πολύ ωραία και γλαφυρά, έτσι όπως τα λέτε, πράγματα. Είχα ετοιμάσει και εγώ κάποιες ερωτήσεις για τα δάνεια του Άλτερ και τα λοιπά, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν έχει και νόημα να τις κάνω. Το κατάλαβα από τις απαντήσεις που δώσατε στους προηγούμενους. Πάντως, τίθεται ένα θέμα. Θεωρείτε τον εαυτό σας, ας το πούμε, λίγο υπεύθυνο για την κατάσταση που κατέληξε τελικά το Άλτερ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Βεβαίως το θεωρώ κάτι. Βεβαίως. Ναι. Έπρεπε να είχα εμπλοκή, να είχα γνώση. Αλλά να σας πω κάτι. Πιστεύω τους συνεργάτες μου. Είχατε προδοθήκατε από την εμπιστοσύνη που λέτε, πιστεύω που δείξατε. Περίπου το ίδιο έπαθα και με το Star Channel. Με το Star Channel. Star, ναι. Πώς με γέλασε και δεν με γέλασε και ο Βαρδινογιάννης. Κύριε Κουρή, θα ήθελα να είστε μπροστά στο μικρόφωνο. Κύριε Κουρή, δεν είστε μπροστά στο μικρόφωνο. Ναι. Το ίδιο περίπου έπαθα. Λίγο πιο αριστερά και μιλάς στο μικρόφωνο. Δεν με γέλασε ο Βαρδινογιάννης. Απλώς έχασα το 50% του Star Channel για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Επειδή δεν είχατε το κουμάντο που λέμε, το management. Δεν ήθελα περιοριστά έξοδα. Τώρα όταν ο Βαρδινογιάννης είχε βάλει 20 δισεκατομμύρια μέσα, εγώ τι να πάω να του πω τώρα, να κάνω εγώ διοίκηση. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι
γενικά δεν έπαιρναν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δάνειο αν δεν υπήρχε τηλεφώνημα ή αν δεν υπήρχε συγκατάθεση Πρωθυπουργού, Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Ακριβώς Τύπου. Ακριβώς έτσι. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα? Είναι δύσκολη η ερώτηση. Δεν κάνουμε εύκολες. Είναι δύσκολη η ερώτηση. Όλο κάποιο ψηλοτηλέφωνο θα πέφτει και τώρα. Ψηλοτηλέφωνο. Δεν γίνονται. Εκταμιεύονται όμως. Εκταμιεύονται. Κάτι δανειάρες από εδώ μέχρι απέναντι δίνονται, κύριε Ελλάπα. Σας παρακαλώ, ο λόγος στον κύριο Μαυρωτά. Βεβαίως. Ο λόγος στον κύριο Μαυρωτά. Δεν γίνεται αυτό το κακό που γινόταν. Έχει μετριαστεί δηλαδή. Τώρα δε που οι τράπεζες είναι κρατικές, ίσως είναι και δικαιολογημένα να κουβεντιάσει με κάποιον. Είναι και πιο σφιχτές. Αλλά εγώ δεν έχω δει να δοθεί σε κανένα δάνειο. Έχει γίνει δανειοδότηση, κύριε Κουρί, τελευταία. Καμία. Παρακαλώ πολύ, κύριε Λοβέρδο, μην διακόπτετε. Αφού τα λέτε όλα. Αυτό γιατί δεν το λέτε. Μην διακόπτετε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δώσει δάνειο, φαίνεται ότι θα πλάνε και εγώ κανένα. Εγώ ούτε δάνειο δεν πήρα κανένα. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Κουρί. Δεν πήρα και διαφήμιση. Να σας πω κάτι. Είδατε στη Βουλή που είπατε για την. Έγινε θόρυβος μεγάλο για το 1 εκατομμύριο που πήρε η Αυγή σε διαφήμιση. Εγώ έχω πάρει 300-400.000. Πολύ λιγότερα. Αλλά τώρα το 1 εκατομμύριο για την Αυγή ήταν αστείο πράγμα. Όταν σκεφτούμε ότι επί 50-60 χρόνια, 70, δεν έπαιρνε καμία διαφήμιση. Καμία διαφήμιση. Δηλαδή ήταν εγκληματικό αυτό που γίνονταν σε βάρος της Αυγής. Εξετάζαμε γενικά τα κριτήρια και πώς έχουν διαφοροποιηθεί σε εκείνη την περίπτωση. Αυτό το κακό που γινόταν, όχι. Και επίσης, εγώ να σας πω κάτι. Αυτό το πράγμα που έκανε ο Τσίπρας, που εξευτέλισε όλο αυτό το κύκλωμα, εμένα τουλάχιστον με ικανοποιεί. Εντάξει. Και συμπληρώνω και εγώ που λέει ο λόγος κάπως. Διότι με αυτό το πράγμα να ανεβάζεις τις διαφημίσεις που είναι ξεκάθαρο στο ίντερνετ και να υπήρχε κανένας άνθρωπος να θέλει να με βοηθήσει με 5 δεκάδες διαφήμισης, τώρα δεν μπορεί. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή έχουν γίνει πιο καθαρά τα πράγματα και μακάρι να γίνουν απολύτως καθαρά. Δεν είμαστε στην περίοδο των παχαίων αγελάδων που ήμασταν στο παρελθόν. Για δικαιοσύνη πάντα έψαχνα. Δεν την βρήκα ποτέ. Ναι. Μια που λέμε για τη δικαιοσύνη, εκκρεμεί εις βάρος σας κάποια κατηγορία, έχετε την ιδιότητα κατηγορουμένου για κάποια από τα θέματα αυτά του Άλτερ? Μία κατηγορία τότε που με είχαν συλλάβει με εντολή του Σαμαρά. Τώρα. Για το ΦΠΑ, όταν εγώ έβαλα τα 10 εκατομμύρια, ευρέθηκε μια ανακρίτρια, και ένας εισαγγελέας και με συνέλαβαν εμένα και το γιο μου. Ως μέλος του Δούσου. Ναι, ναι, σαν μέλη του Δούσου, μόνο ότι είμαστε μη εκτελεστικά και οι δύο και μας συνέλαβαν διότι δεν πληρώσαμε, λέει, 1 εκατομμύριο, 1% φόρο μισθωτών υπηρεσιών, που έχει αποδειχθεί πως είναι λιγότερο από 200 χιλιάρικα, διότι δεν έγινε κανένας έλεγχος, καταλάβατε, και έχει αναβληθεί 15 φορές η δίκη και δεν γίνεται η δίκη. Αυτό είναι δηλαδή το μόνο που εκκρεμωδικεί ουσιαστικά. Αυτό είναι το μόνο που εκκρεμωδικεί. Επόμενη έχει να κάνει με την ταινιοθήκη. Μας είπατε κάποια πράγματα προηγουμένως. Για την ταινιοθήκη του Άλτερ, επειδή την έχουμε συγκρίνει και με την ταινιοθήκη άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης, για του Άλτερ την ταινιοθήκη υπήρξε εσωτερική εκτίμηση ότι είναι, ξέρω εγώ, 400 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, δεν ανακατεύτηκα. Α, δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το ξέρω, δεν ανακατεύτηκα. Γιατί πάντως, στα άλλα μέσα μας είπαν ότι ήταν εξωτερική εκτίμηση. 400 εκατομμύρια είναι εγκληματικό το ποσό. Ναι. Δεν είναι ποσό αυτό. Αυτό είναι. Παρακάμπτω λίγο. Που δουλεύανε, μικρός κατάλογος από τα 100 άτομα που δουλεύανε στην Καλλιέργεια και τα πήρουν το Άλτερ. Παρακάμπτω λίγο τα ερωτήματα που είχα για τα δάνεια, όπως είπαμε, και τους διάφορους ισολογισμούς και την κατάσταση. Γενικά η ακροαματικότητα του Άλτερ την περίοδο 2005-2006-2007 ήταν ψηλή. Ήταν δηλαδή μέσα στα ήτανε κανάλια. Ήταν υψηλή η ακροαματικότητα. Ο Γιαννίκος ξέρει από τηλεόραση. Ναι, απλώς. Μπορεί να κλέβει, αλλά ξέρει από τηλεόραση. Ξέρει να πουλήσει. Και το σπουδαιότερο είχε άριστη σχέση με τους διαφημιστές, γιατί τρώγανε μαζί. Ωραία. Σε σχέση τώρα να πάμε λίγο σε πιο σημερινά πράγματα. Συμφωνείτε ότι δεν χωράει πάνω από 4 άδειες η ελληνική αγορά για εθνικής εμβέλειας κανάλια? Εάν χωράει πάνω από 4 άδειες που ορίζει ο νόμος. Είναι δύσκολο. Πάντα τα λέμε. Εμείς που ζούσαμε την αγορά, λέμε για 2,5 κανάλια, 2-3,5. 4 είναι αρκετά. Και το λέω εγώ που δεν έχω πάρει πανελληνιά άδεια. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, ξέρετε κάτι. Κύριε Κουρί, να το επιβάλλει ο νόμος αυτό? Όχι, είμαστε σύμφωνοι. Εγώ είπα προηγουμένως. Είπε και από την αρχή ότι ήταν 10 εκατομμύρια και. Ναι. Ελεύθερα, με 10 εκατομμύρια, όποιος θέλει παίρνει.
Και όποιος βιώνει στην αγορά. Το είπα. Κάποιοι... Με δικά του λεφτά. Ναι. Συνεχίζει ο κύριος Βαβροτάς. Βλέπετε ότι θα είναι βιώσιμα κανάλια που δώσανε υπερβολικό τίμημα τώρα και δεν έχουν καθόλου υποδομές. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, λέτε, να επιβιώσουν. Οπότε θα πρέπει είναι να... Πολύ δύσκολο. Θα πρέπει... Τι να κάνουν αυτοί. Να βάλουν από την τσέπη τους. Όχι, έχουν βάλει ήδη. Είναι για δύσκολο. Να τα πάρουν τις άδειες. Είναι δύσκολη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι διότι δύσκολα. Το θέμα είναι και πώς θα πάει η αγορά. Διότι αν η αγορά πάει καλά, που το εύχομαι, εντάξει, μπορεί να τα καλύψουν σιγά σιγά και με οικονομίες. Αλλά όταν έχετε βάλει 400 άτομα προσωπικό, είναι πολύ το προσωπικό. Δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί να βγει το προσωπικό. Κατάλαβα. Να σας πω κάτι. Εγώ, αν είμαι στη θέση του Πρωθυπουργού, θα έδινε μια άδεια στους εργαζόμενους. Αλλού ζούμε, δηλαδή, διαχειριστούν μόνοι τους. Δηλαδή, οι άνεργοι που είναι, πάρτε ένα κανάλι, ρε παιδιά, δουλέψτε εδώ. Ναι. Και... Θα κάνουν... Να φτιάξουν δηλαδή μια, ένα συνεταιριστικό σχήμα αυτοδιαχείρισης. Θα μπορούσε και η κυβέρνηση να το προτείνει. Ρε παιδιά, να δώσουμε μια πέμπτη άδεια στους εργαζόμενους. Να σας δούμε και εσάς. Μα να καταφέρουν. Ναι. Και ξέρετε και κάτι. Εγώ στενοχωριέμαι με ορισμένους εργαζόμενους. Ξέρετε γιατί. Όχι, πως εργαζόμενος είμαι. Εγώ δουλεύω πιο πολλές ώρες από τους εργαζόμενους. Εγώ ξυπνάω στις 7 η ώρα και πηγαίνω στο σπίτι μου, φεύγω από το γραφείο μου 11-11.30. Ο κύριος Νικολόπουλος το ξέρει και μια φορά και με βλέπει. Εντάξει. Δεν είναι ποτέ κανένα από τους εργαζόμενους στα μέσα. Όταν γινόταν η διασπάθηση των χρημάτων, να άρχισε να φωνάζει γιατί κάνετε αυτή τη διασπάθηση. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν όλα να αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση και να μην υπάρχει μια φωνή από τους εργαζόμενους. Τι κάνετε, θα μας πάρετε στο λαιμό σας με την αναξιοπιστία που έχουμε. Δηλαδή, φταίνε και οι εργαζόμενοι κάπου. Βεβαίως, όλη την κυρία ευθύνη την έχει η κυβέρνηση και την έχουν οι καναλάρχες. Αλλά και οι εργαζόμενοι έπρεπε κάπως. Να πάμε λίγο και στο Contra Channel. Υπάρχει μέσα στο μετοχολόγιο μια κυπριακή εταιρεία, η Maudi Investments Limited. Ναι. Αυτή τι εταιρεία είναι? Δική μου είναι. Αυτή με το ΕΣΟΡΟΥ είχε κάποια θέματα. Δηλαδή, το ΕΣΟΡΟΥ δεν ενέκρινε τη μεταφορά κάποιων μετοχών από... Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή σας είπα, έχω επιβιδίσει από το κινητό και δεν ξέρω αύριο τι θα μου ξημερώσει, καμιά φορά έλαβα ένα κανένα μέτρο. Δηλαδή, είχα φτάσει σε σημείο να έχω μέσα σε 5 χρόνια 2.600 μηνύσεις. Καταλάβατε, που μου στήσανε 3,5 εκατομμύρια. Κυρίως... Και φτάσαμε σε σημείο, κύριε Μαυρωτά, να κάνω έκκληση, να κάνω... Για συκοφαντική δυσφήμιση. Έχω κατάσταση. Μηνύσεις αγωγής από αυτά τα πράγματα. 2.605 χρόνια. Και πλήρωσα... Για δημοσιεύματα είναι αυτά. Για διάφορα πράγματα. Επιτοπλίστων. Και έφτασα στο σημείο τότε να βάλω ανακοίνωση στην Αυριανή ότι ζητάμε αναγνώστες και ερχόταν οι αναγνώστες και τους βάζαμε... Δεν άντεχα άλλο τις μηνύσεις και την φυλακή και βάζαμε τους αναγνώστες εκδότες για μια μέρα ή για μια εβδομάδα. Διότι για να μην κλείσει εφημερίδα. Σας καταθέτω και τα στοιχεία αυτά. Οπότε... Οι διαναγνώστες παίζαν το ρόλο του εκδότη και υπεύθυνου. Ναι. Και ήταν χιλιάδες που το δέχτηκαν αυτό το πράγμα. Και βεβαίως γιατί τους είχε τσιμπήσει η εφορία και τους λέει... Οπότε, κάτι χρωστάτε. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η κυπριακή εταιρεία παίζει, ας το πούμε, το ρόλο το να υπάρχει και κάτι εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, να έχουμε και κάποια χρήματα έξω, προκειμένου να μπορούμε να, κοιτάξτε, να κάνουμε τις δραστηριότητες που θέλουμε. Κύριε Μαυρωτά, δεν υπάρχει κανάλι που να μην έχει κάνει η offshore εταιρεία. Εγώ την έκανα στην Κύπρο. Γιατί είπατε στην αρχή, δώσατε μια δήλωση ότι δεν έχω χρήματα έξω και τα. Αν έχω τίποτα, δεν είναι. Ισχύει η δήλωσή μου. Ναι. Μα δείτε, αν έχετε, πάρτε τα. Ασφαλώς ισχύει η δήλωσή μου. Έχω ακόμα 2 ερωτήσεις, θα με φτάσει ο χρόνος. Σχετικά με μια ερώτηση που την κάνουμε σε όλους τους εκπροσώπους των μέσων. Από ό,τι καταλαβαίνω, θεωρείτε ότι ένας εργολήπτης δημοσίων έργων ή προμηθευτής του δημοσίου είναι καλύτερο να μην είναι ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά που είπατε δηλαδή το συνάγω αυτό. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Αλλά δυστυχώς δεν ισχύει πουθενά. Ναι. Σε όλο τον κόσμο ισχύει το αντίθετο. Και μάλιστα σε πολύ χειρότερο βαθμό. Οπότε οι κανόνες είναι αυτοί που θα... Σας είπα ότι η Φιγκαρό ή η Μοντ την έχει... Μοντ.
Η Ντασό. Την έχει η Ντασό. Ναι. Ο μεγαλύτερος έμπορος όπλων. Ναι. Το καταλάβατε. Οπότε είναι θέμα θεσμικού πλαισίου και κανόνων το να μπει έτσι, ας το πούμε, Ένωση. Μία είναι, τάξη. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορώ κοινωνικού. Για ερμηνεύστε τον. Ναι, ακούστε. Η ελληνική νομοθεσία το προέβλεψε επανειλημμένα και πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2015. Ναι. Ανετράπη αυτή η πρόβλεψη που υπάρχει πριν από λίγες εβδομάδες. Ποιο είναι όμως το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αντίθετο. Σου λέει παραβιάζεις κανόνες οικονομικής ελευθερίας. Ναι, αυτό ήταν τότε και με το βασικό μέτοχο. Το ενωσι... Ναι, και το οποίο επανήλθε. Ναι. Και το 8 και το 16. Κύριε Μαυρωτά, το ενωσιακό πλαίσιο δημιουργεί προβλήματα σε αυτές τις νομοθεσίες. Έχει δίκιο. Δεν ξέρω αν με κατάλαβα. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν το έχει κάνει. Mm. Το έχει κάνει ανάποδα από αυτό που λέτε. Κατάλαβα. Σε σχέση, από ό,τι κατάλαβα, είσαστε κι εσείς, ας το πούμε, ασπάζεστε την άποψη ότι υπάρχει αυτό το τρίγωνο διαπλοκής μεταξύ Σίγουρα. Πολιτικών, μέσων μαζικής ενημέρωσης και τραπεζών. Πώς φανάρει. Είναι μια ερώτηση που την κάνω πάντα, οπότε ναι. Και, σε σχέση με το 2000... Είχατε αγοράσει από τον κύριο Λεβέντη το κανάλι 40, ναι. Το οποίο έγινε Extra 3. Ναι. Πώς είχε γίνει αυτή η αγοραπολισία τότε, δηλαδή το είχε αγοράσει από κάπου ο κύριος Λεβέντης και το πούλησε σε εσάς? Όχι, ο Λεβέντης δεν είχε μόνος του, είχε 2-3 συνεταίρους. Ναι. Και πήρα, από τον κύριο Λεβέντη και τους συνεταίρους του. Η συχνότητα αυτή δεν ήταν, ας το πούμε, δημόσια, είχε πληρωθεί αυτή η συχνότητα? Καμία συχνότητα. Καμία δεν έχει πληρωθεί. Πώς αγοράζατε ουσιαστικά? Καμία δεν έχει πληρωθεί. Ναι. Εγώ πλήρωσα τη συχνότητα για τον κύριο Λεβέντη. Εγώ πλήρωσα τα λεφτά στον κύριο Λεβέντη. Α, για κάτι το οποίο δεν είχε πληρωθεί, απλώς είχε. Και για το κόντρα του έχω Καπρό. Πληρώσει. Το πήρα. Για το κόντρα έχω πληρώσει. Για περιφερειακή άδεια, ναι, το έχω δει αυτό μέσα. Και μια τελευταία έτσι ερώτηση που είναι, επειδή έχω ακόμα 1,5 λεπτό λίγο φιλοσοφικού περιεχομένου. Πιστεύετε ότι το μνημόνιο έφερε την κρίση ή η κρίση έφερε το μνημόνιο? Εγώ είμαι εναντίον του μνημονίου, όπως ξέρετε. Ναι, το ξέρω. Εγώ πιστεύω πως είναι συμφορά. Εγώ πιστεύω ότι θέλετε, δεν θέλετε, θα φύγουμε κάποια στιγμή και θα γλιτώσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε η πιο πλούσια χώρα του κόσμου. Διότι ξέρετε κάτι, δεν ξέρω αν ξέρετε, κύριε βουλευτέ, μπορώ να πω δύο κουβέντες. Ναι, ναι. Ξέρετε κάτι, ξέρετε, κύριε βουλευτές, πόσο στην Ευρώπη το 90-95% των σπιτιών είναι χρεωμένα, Ευρώπη και Αμερική. Στην Ελλάδα, τι πόσο είναι χρεωμένα τα σπιτιά, ξέρετε? Όχι. Δεν το πιστεύετε. 8%. Τίποτα. Άλλα μας λένε οι τράπεζες. Τίποτα, μας δουλεύουνε. Τίποτα δεν είναι. Να σας πω και κάτι άλλο. Από την ΕΡΣΑΤ. Από την ΕΡΣΑΤ. Δεν καταλάβετε τι ακίνητη περιουσία έχουμε. Και είναι ξεχρέωτα τα χωράφια μας, οι κήποι μας, τα μποστάνια μας και οι ακρογιαλιές μας. Η ακίνητη περιουσία μας είναι μεγαλύτερη και από της Γερμανίας και από της Γαλλίας. Με τον ένφια είμαστε όλοι χρεωμένοι. Και ένα τελευταίο που θα σας πει, ίσως είναι χρήσιμο, ίσως δεν το έχετε σκεφτεί. Λένε ότι είμαστε φοροφυγάδες. Πιστεύω πως είμαστε οι πιο σωστοί φορολογούμενοι άνθρωποι στον κόσμο. Και ξέρετε, μην γελάτε, κύριε Βουλευτά, μην γελάτε. Να σας εξηγήσω, σας τα αποδείξω εγώ τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κουβεντιάζω με ξένους. Παιδί μου, πληρώνεις φόρο? Βεβαίως πληρώνω. Και λέω, και εγώ το ξέρω πώς πληρώνεις. Ξέρεις γιατί πληρώνεις? Γιατί έχεις μία δουλειά και αυτή τη δουλειά την έχει δηλώσει την εφορία και εσύ και ο εργοδότης σου. Εμείς κάνουμε 2 ή 3 δουλειές. Και δεν είναι. Και εμείς την πρώτη δουλειά δεν υπάρχει Έλληνας. Την πρώτη δουλειά δεν την έχει δηλώσει. Λοιπόν, μπορεί να κλέβουμε από τις άλλες δουλειές. Αλλά τα λεφτά που εισπράττει η εφορία από τις δουλειές που κάνουμε είναι περισσότερα πάντως, από τα πάντως θα πρέπει, θα πρέπει σαν λαός να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε κάνει όλα τόσο καλά και να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Εντάξει, βεβαίως θέμε. Λοιπόν. Βεβαίως θέμε όλοι οι Έλληνες. Αλλά ξέρετε κάτι, ειλικρινά σας μιλάω, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνουμε το πλουστιότερο κράτος του κόσμου. Διότι μακάρι. Είμαστε πιο εργατικοί. Προχθές στην Κεφαλονιά κουβέντιζα με έναν φίλο μου και του έλεγα ότι. Που έχει ξενιτεμένο στην Αμερική ότι ο Ευρωπαίος εργάτης παίρνει 100 ευρώ και 50 τα ασφάλιση 150. Και ο Έλληνας, λέει, ο μετανάστης, επειδή δουλεύει 2 δουλειές στην Αμερική, παίρνει 200-300. Και μου λέει, Γιώργο, κάνεις λάθος. Εμείς στην Αμερική, γιατί είναι μετανάστης, βγάζουμε 1000 την ημέρα. Να γιατί έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας. Να γιατί ζούμε καλά.
Δεν μας τα έχει δωρήσει κανείς. Γιατί βρίσκουμε καλό περιβάλλον έξω και λοιπόν, μεγαλουργούμε. Ευχαριστώ, πολύ, κύριε Παπαρωτά. Ο κύριος Σαρίδης, από την Ένωση Κεντρών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Κουρή, στην Επιτροπή. Είπατε πως έχετε εμπιστοσύνη σε αυτή την Επιτροπή και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Είπατε, λέω, ότι έχετε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή και αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Το είπατε στην αρχική σας. Μπορεί να μην έχω εμπιστοσύνη στη Βουλή της Πατρίδας. Οι μαρτυρίες σας, αν τις πάρουμε λέξη-λέξη, ουσιαστικά παρουσιάζουν την εικόνα της διαπλοκής στην χώρα μας. Θα προσπαθήσω να δω αν έχω καταλάβει καλά. Θα σας παρουσιάσω εγώ αυτή την εικόνα. Αν κάπου με βάση τα λεγόμενα τα δικά σας, αν κάπου δεν έχω καταλάβει κάτι, να μου πείτε να το διαφοροποιήσω. Στην Ελλάδα λοιπόν μέχρι σήμερα, για να πάρει κάποιος οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, εφημερίδα, ραδιόφωνο, κανάλι, κάποιο δάνειο, αυτό θα γινόταν μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών. Πώς θα κατάφερα εγώ, θα μου πείτε. Λοιπόν, και τύπου, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για τους οι οποίοι ενημέρωναν ουσιαστικά τις διοικήσεις των τραπεζών, που τους έπαιρναν τηλέφωνο για να τους ρωτήσουν αν θα έπρεπε ουσιαστικά να προβούν στην αδειοδότηση τη συγκεκριμένη. Ναι. Εντάξει, και δίνανε έγκριση. Άρα λοιπόν είχαμε ένα σύστημα διαπλοκής, θα το πω εγώ έτσι, ακριβώς, πολιτικών, εκδοτών και τραπεζών. Ναι. Ο λαός μέσα στο μυαλό του, όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε, είχε προσθέσει άλλον ένα στην διαπλοκή αυτή. Μάλλον, ναι, άλλον ένα. Είχε προσθέσει τους εργολάβους. Σωστό. Έτσι. Ποιος ο ρόλος... Και τους κατασκευαστές, τους εργολάβους και τους μεγαλοπρομηθευτές. Και τους εμπόρους όπλων. Ποιος ο ρόλος, δηλαδή, με βάση την εμπειρία σας, των εργολάβων σε αυτή την διαπλοκή? Πίεζαν τους πολιτικούς για να παίρνουν έργα και προμήθειες. Απλά. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν τα μέσα αυτά. Τα μέσα εκβίαζαν τους πολιτικούς και έπαιρναν λεφτά. Μάλιστα. Έπαιρναν έργα. Μάλιστα. Υπονόμαγαν λεφτά. Και όλα τα έργα είναι 2-3 φορές παραπάνω από την πραγματική τους αξία. Η άποψή σας, εντάξει, ο κύριος Λοβέρδος προηγουμένως μας διευκρίνησε κάτι όσον αφορά το ενωσιακό δίκαιο. Η άποψή σας όμως η προσωπική θα έπρεπε να υπήρχε ασυμβίβαστο στην Ελλάδα, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτήν την ιδιότητα, δηλαδή για συμμετοχή. Μακάρι να υπήρχε. Ωραία. Μακάρι να υπήρχε. Πώς κρίνεται όμως την παρούσα φάση, να είμαστε ειλικρινείς, ναι, την ενδεχόμενη αδειοδότηση ενός ανθρώπου, του κυρίου Καλογρίτσα, την ενδεχόμενη, λέω, ναι, δεν έχει ακόμα, ναι, ναι, δεν έχει ακόμα προχωρήσει. Πώς την εκρίνεται? Μα εδώ γιατί να μην πειράξει ο Καλογρίτσα, για να μην πειράξουν όλοι οι προηγούμενοι, οι οποίοι ήταν και αποδεδειγμένα, είχαν λαιλατίσει τον τόπο. Και τους ξέρετε. Βεβαίως. Είπατε? Ποιο? Αυτό δεν σας πειράζει ο Καλογρίτσας, γιατί αποτελεί συνέχεια από τις προηγούμενες κατάστασεις. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ θα ήμουν εναντίον. Εντάξει. Δηλαδή εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός θα προσπαθούσα, δεν ξέρω αν πετύγαινα, να μην με συμμετέχουν σε δημοσιακά έργα. Βλέπετε κύριε Μπορεί, ότι δεν έχω καμιά υποχρέωση σε κανέναν. Ποιο είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα ξεκάθαρης διαπλοκής κατά την άποψή σας? Εμπλέκεστε μέσα στα πράγματα, είσαστε άνθρωπος. Τα χάλια που έχουμε φτάσει, κύριε Βουλευτά. Τα χάλια που έχουμε φτάσει δείχνουν το μέγεθος της διαπλοκής. Είμαστε άξιοι για αυτά που περνάμε. Πώς να το κάνουμε τώρα? 50 χρόνια ληστεία γινόταν στον τόπο. 50 χρόνια. Είχατε πει σε μία δήλωσή σας, κύριε Κουρή. Είπατε προηγουμένως ότι κάποια στιγμή είχε μπλεκτεί και κάποιος δικαστής, κάποιος ανακριτής, σας είχε ρωτήσει αν πρέπει να τους αφήσει ελεύθερους, αν ναι, πρέπει να τους χώσει μέσα, κάτι τέτοιο. Ναι, 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 ακριβώς. Αυτό όμως είχε συμβεί τότε. Ναι. Πότε περίπου? Το 2003-2004. Σήμερα έχετε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Κουρή? Όχι, γιατί με κλείσανε μέσα μένα. Παρακαλώ. Όχι, γιατί με κλείσανε μέσα μένα, ναι. Γιατί να έχω εμπιστοσύνη? Μάλιστα. Είπατε... Κύριε Βουλευτά... Μη διακόπτετε, κύριε Βορή. Αφήστε να συνεχιστεί η συζήτηση με τον κύριο... Είπατε... Κάποια στιγμή, λοιπόν, τοποθετηθήκατε και είπατε επίσης ότι μερίδιο ευθύνης έχουν και οι εργαζόμενοι του Άλτερ. Όχι όλοι. Αυτοί που παρέσαν τους ανθρώπους, όχι όλοι.
Σε τι ποσοστό αυτοί που τους παρέσυραν το έργο? Δεν ήταν, ήταν 10-20 ανθρώποι. 10-20 ανθρώποι. Όχι σε ποσοστό εργαζομένο. Όχι διότι, σε... διότι εγώ βρήκα δύο επενδυτές. Καταλάβατε. Βρήκα δύο επενδυτές. Και τους διώξανε γιατί θέλανε όλα τα λεφτά χωρίς έκπτωση, χωρίς τίποτε. Όλα ή τίποτε, όλα ή τώρα. Δεν γινόταν αυτά τα πράγματα. Βλέπανε ότι η χώρα βουλιάζει. Και ξέρετε κάτι, ήταν μια κακή αρχή. Διότι αν ήταν ανοιχτό το άλτερ, πιστεύω ότι τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν διαφορετικά. Μάλιστα. Διότι θα υπήρχε μια φωνή αντίστασης και αντίδρασης. Και δεν υπήρχε τίποτε. Μια πιο τίμια φωνή στις ειδήσεις. Είπατε πως οι πολιτικοί ένωθαν άνετα να σηκώνουν το τηλέφωνο και να δίνουν οδηγίες έτσι σε τραπεζικούς, δικαστές, καναλάχες. Καταγγείλατε πολλές παρεμβάσεις και εκβιασμούς, τους οποίους και διαχρονικά είχατε και εσείς δεχτεί, όπως παραδείγματος χάρη στο να μην γίνετε αγρότης. Σε τι κατάσταση σήμερα βρίσκονται αυτές οι σχέσεις? Αυτή η ερώτηση μπορεί να έχει επαναληφθεί, αλλά για μένα έχει πολύ αυτό σημασία. Που είπα, αυτό που είπα, δεν το είπα έτσι, το στηρίζω. Σας είπα, σε δήλωση πρώτα απ' όλα του Γερμίδη, του διοικητή της Εθνικής, που είπε, ο διοικητής της Εθνικής, ο Μακαρίτης Γερμίδης, είπε στην εκπομπή του Γιάννη του Δημητροκάλη ότι με πίεσε ο Μητσοτάκης να μην σου δώσει την ηγετική επιστολή. Το είπε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ναι. Κατόπιν, έχετε την εντύπωση ότι ο Καρατζάς έκανε τίποτε χωρίς να ρωτήσει τον συγγητή? Δεν τρελαθούμε τώρα. Ξέρετε κάτι? Πόσο Καρατζά στο γραφείο του Καρατζά είχε πάρει τουλάχιστον τις μισές εταιρείες για νομικό έλεγχο μπήκαν στο χρηματιστήριο? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Είναι εσύ κύριε Βορύδη που είναι το κεφάλι σας. Επήγα στο δικηγορικό σύλλογο και βρήκα δύο σελίδες δακτυλογραφημένες με τις εταιρείες που έκανε νομικό έλεγχο με 700 εκατομμύρια την κάθε αμοιβή. Και ήταν απάτη, διότι αποδείχθηκε εκ των υστέρων όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή συνεχίζονται, πιστεύετε, και σήμερα αυτές τις σχέσεις? Δεν ξέρω για σήμερα, διότι εγώ έχω να περάσω από τράπεζα εδώ και 5 χρόνια. Δεν έχω ξαναπάει, δεν έχω πάρει ποτέ δάνειο εδώ και 5-6 χρόνια. Καταλάβατε. Και ούτε περνάω και απ' έξω δηλαδή, γιατί είναι γνωστοί μου οι τραπεζίτες, για πάντα τους ζητήσω δάνειο, τα ξέρω πως έχουν φράγκο. Θα μου πούνε όχι, γιατί δεν τσακωθώ μαζί τους. Σας ρώτησε κάποιος συνάδελφος και τοποθετηθήκατε και μου έκανε ιδιαίτερη έκπληξη, εντύπωση αυτό. Είπατε ότι αν ήμουν στο Άλτερ εγώ και ο κύριος Χατζηνικολάου, ναι, δεν θα είχαμε πρόβλημα με την Τρόικα. Κάτι τέτοιο είπατε. Όχι, η Τρόικα θα είχαμε ξεσηκώσει τον κόσμο και η Τρόικα ίσως θα ήταν πιο μαλακή απέναντί μας. Δεν υπήρξε αντίδραση, διότι τα μέσα ήταν πουλημένα. Λέγανε ναι. Μερικοί από εσάς τους βουλευτές πιστεύετε ότι καλώς είμαστε με την Τρόικα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε καλά. Εγώ πιστεύω ότι αν υπήρχε αντίδραση από τον κόσμο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή ουσιαστικά μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι αν τα μέσα κάνανε σωστά τη δουλειά τους, δεν θα είχαμε οδηγηθεί εδώ που έχουμε οδηγηθεί οικονομικά. Έχουν και τα ΜΜΕ, δηλαδή. Να σας πω κάτι. Και η πολιτική θα ήταν έτοιμη. Και να σας πω και κάτι. Όταν λέω εγώ ότι οι πολιτικοί κλαίουν, εννοώ 30-40 ανθρώπους. Για να είμαστε εξηγημένοι. Δεν εννοώ ότι κλαίουν όλοι οι πολιτικοί. Δεν είμαι βλάκα να πιστεύω τέτοιο πράγμα. Πρώτα απ' όλα, αυτοί που κλαίουν δεν θα τους αφήναν όλους να κλαίουν. Γιατί θα τρώγανε. Καταλάβατε. Η ευθύνη των άλλων που δεν κλαίουν είναι ότι το ξέρανε. Μην μου πείτε ότι εσείς δεν ξέρατε τι κλέβανε. Ξέρατε. Λέω, ξέρατε ποιοι κλέβανε. Τώρα στα δημόσια έργα δεν γίνονταν, στις προμήθειες δεν κλέβανε. Στα πολεμικά. Εγώ το λέω, ναι, και το υποστηρίζω. Άρα λοιπόν, κύριε Κουρή, έχουν και τα ΜΜΕ ευθύνη ο Μερίδης, μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή. Και τα μέσα και η πολιτική. Η ανεκτικότητά σας, κύριε Κουρή, είναι γνωστή και την γνωρίζω και εγώ πάρα πολύ καλά, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, να είμαι και ειλικρινής. Πολλές φορές επιλέγω να ενημερωθώ και σήμερα από τα δικά σας τα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι πάνω στην τοποθέτησή σας ότι δεν ξέρατε τίποτα και δεν θέλατε
είχατε δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη. Μου βγάζετε μία μεγάλη αφέλεια. Θα είμαι και ειλικρινής. Εγώ πιστεύω ότι είσαστε ένας ευφυής άνθρωπος. Δεν έχει καμία σημασία. Όμως θα δεχτώ. Το έξυπνο πουλί από τον Δημήτρη. Θα δεχτώ λοιπόν την αφέλειά σας τη συγκεκριμένη, όπως θα δεχτώ να κάτσω να εξετάσω και οποιασδήποτε από τις καταγγελίες σας. Σωστό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σωστό. Εκτός από τις ταινίες τις οποίες αγόραζαν στο εξωτερικό και στη Νέα Υόρκη χήμα από καροτσάκια πλανοδίων, των οποίων είπατε, και εκτός από τις παραγωγές του ίδιου του καναλιού, νομίζω ότι βρέθηκαν στην κατοχή του Άλτερ και κάποια άλλα πνευματικά δικαιώματα που είχαν να κάνουν με άλλες κατηγορίες, όπως ήταν μουσικής. Εκεί, εκεί ο Γιαννίκος διέπρεψε. Είχε όλες τις εταιρείες αγοράσει. Είχε όλες τις εταιρείες και το ποσοστό. Μπράβο, όλες τις δισκογραφικές εταιρείες. Σε τι ποσοστό το έχετε, αυτό μεγάλο νομίζω. Το είχε, όχι, το δικό, τη δικιά σου ήταν όλο το 100%. Όλη την ελληνική δισκογραφία. Όλες, ναι. Μα αν ήξερα εγώ θα τα άφηνα. Θα το πει, αν ήμουνα στο κόλπο δεν θα έμπαινα κι εγώ μέσα, δεν θα ήμουν μέσα. Δεν θα έτρωγα κι εγώ τίποτε. Τον επενδυτή δεν θα έμπαινα κι εγώ μέσα. Τι σχέση έχει αυτό με την IP. Έχετε... Δεν έχω ιδέα. Πιστεύετε ότι έχουν και ευθύνες εκείνοι από τη δικιά τους την πλευρά. Έχουν και ευθύνες εκείνοι από τη δικιά τους την πλευρά. Η Εταιρεία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει. Να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούν τίποτα. Δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα. Θα ήθελα να έχω άλλες δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Υπήρξε ποτέ σχέση της Music Box International. Τι? Της Music Box International. Υπήρξε ποτέ σχέση με το Alter. Ποια είναι αυτή? MBI. Τι? Η MBI είναι μια εταιρεία. Υπήρξε ποτέ σχέση? Όχι. Έχουμε σάγηθα από μουσική. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τέτοια πράγματα. Και μια τελευταία ερώτηση είναι γενική. Είπατε ότι κάποτε σας κοροϊδέψε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι. Στην πορεία σας κοροϊδέψανε και πάρα πολλοί άλλοι πολιτικοί. Τι? Στην πορεία. Ναι. Στην πορεία σας κοροϊδέψανε και κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Έτσι είπατε. Στην πορεία, στη ζωή σας, στην επαγγελματική ζωή σας. Αν έχουν κοροϊδέψει πολύ. Ναι, σας έχουν κοροϊδέψει πολύ. Πάρα πολύ. Και τραπεζίτες με έχουν κοροϊδέψει και πολιτικοί με έχουν κοροϊδέψει. Μην νομίζετε πως είμαι πολύ. Πολλές φορές είμαι κορόιδο. Εντάξει, γιατί είμαι καλόπιστος άνθρωπος. Διότι πιστεύω στους ανθρώπους. Καταλάβατε. Πάρα πολύ με έχουν γελάσει. Διότι αν δεν με γελάγανε, δεν θα ήμουν εδώ, θα ήμουν στην Ελβετία. Θα ήμουν στην Ελβετία τώρα. Κύριε Κουρή, θα κότερο. Έχετε δει ποτέ σε κότερο. Έχετε δει ποτέ σε δεξίωση. Έχετε δει πουθενά σε γάμο. Κύριε Κουρή, επειδή δηλώσατε ότι είσαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή δηλώσατε ότι είσαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι σας λέει μέσα σας ότι δεν μπορεί να σας κοροϊδέψει και ο σημερινός πρωθυπουργός? Για με κοροϊδέψει ο Αλέξανδρος, πιο το αίμα. Κοιτάξτε να δείτε, αν και ο Αλέξανδρος κοροϊδέψει στην Ελλάδα, πρέπει να πάμε να πέσουμε να πιούμε όλοι. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή, σε ένα χρόνο εκεί πέρα, θα φτιάξει τα πράγματα. Αν δεν τα φτιάξει, δεν τον έχουμε στεφανωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολόπουλος. Σήμερα ήταν μια τελείως διαφορετική συνεδρίαση. Πιστεύω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν και οι εντός και οι εκτός αιθούσεις. Και θεωρώ ότι ήταν μια κανονική συνεδρίαση και δεν θα μπορέσουν έτσι κάποιοι συνάδελφοι ακόμα να αναρωτιούνται βασίμως εάν είχε αξία οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής και η κλήση των μαρτύρων. Τα λέω γιατί ακούστηκαν και σήμερα, ακούγονται κάθε φορά. Λυπάμαι που λείπει ο συμπατριώτης μου, για να του τα πω έτσι κατάμουτρα, αυτός τα λέει κάθε μέρα, λείπει κι άλλος ένας ακόμα, εκεί από τις αυλές των Προέδρων. Και απορώ γιατί ρωτήσαμε τον κύριο Κουρή ποιοι έκλεβαν. Όταν ένας συνάδελφος από εδώ ήταν στην Εξεταστική Επιτροπή, το θυμάστε κύριε Κουρή με τον Τζοχατζόπουλο, και λέγαμε αυτός είναι λογαριασμός τραπέζης. Είχαμε το λογαριασμό της τράπεζας του Τζοχατζόπουλου και έλεγε ο συνάδελφος. Τηλέφωνο. Ναι, είναι το τηλεφωνό του. Αυτός δεν τρέπεται, είναι εδώ, φωνάζει, κάνει. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Του τα είπα και προχθές. Να σας πω κύριε Κουρή, αυτά που ακούσαμε σήμερα ότι δίνονται για τον τρόπο που δίνονται τα δάνεια. Μιας και εγώ ήμουν χρόνια στην τράπεζα, ήμουν προϊστάμενος χορηγήσεων και δεν μου τα είπε κανένας.
αυτά που λέτε εσείς, ότι έτσι πρέπει να δίνονται τα δάνεια. Ούτε με φήμη που είπε ο φίλος Μολοβέρδος. Θεωρείτε ότι προβλέπονται από τους κανονισμούς, ξέρετε, σας ερωτώ, πώς δίνονται τα δάνεια, ότι υπάρχουν κανονισμοί, ότι υπάρχουν πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Μπορεί ο καθένας να... Ξέρετε γιατί δεν σας ρωτάγανε, κύριε Νικολόπουλε? Διότι δεν είσαστε γενικός διευθυντής, ούτε πρόεδρος. Σωστό. Αν είσαστε... Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν κανόνες. Ναι. Ξέρετε ότι έχουν καταδικαστεί τραπεζικά στελέχη. Ασφαλώς, ναι. Όχι γιατί δώσανε σε ΜΜΕ. Ακόμα εκεί δεν έχει γίνει, θα γίνει και εκεί. Αλλά γιατί δώσανε σε κάτι μπακάλιδες, σε κάτι μανάβιδες και του λέει δεν τήρησες τους κανόνες της Νομισματικής Επιτροπής παλιότερα που είπατε, της πράξης του διοικητή του Στουρνάρα σήμερα. Ναι. Σήμερα όμως εσείς, κατάλαβα καλά, μας είπατε ότι όλα τα δάνεια δινώσανται όπως γούσταραν, χωρίς να υπολογίζουν τους κανόνες. Όλα. Καλά κατάλαβα. Όλα δινόταν όλα... με τηλεφωνήματα. Μάλιστα. Έχω προσωπική εμπειρία. Θέλω λοιπόν... Έχω κουβεντιάσει με συναδέλφους εκδότες, τα έχω ζήσει. Εγώ κύριε Κουρί, όπως το ξέρετε, γιατί στο δικό σας κανάλι επαναλαμβάνονται εδώ και οι εργασίες και συμπεράσματα σε μια εκπομπή που έχω. Εγώ μετά από κάθε συνεδρία το ίδιο θα κάνω στο Κόντρα. Το ξέρεις, αφού ασχολούμαι και με σένα ιδιαίτερος. Σου έγινε πρόταση και σήμερα άκουσα από τον κύριο Κουρί. Οπότε καιρός είναι να την μελετήσεις και να την αξιοποιήσεις. Είδες ο Γεωργιάδης, έγινε αντιπρόεδρος. Λέω λοιπόν, κύριε Κουρί, μετά από κάθε συνεδρίαση. Πληρώνει βέβαια και ο Γεωργιάδης, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εγώ δεν πληρώνω, αλλά δεν πληρώνω. Πληρώνει. Πληρωτικά τα λέει. Τι τζάμπα λες. Τον ευχαριστώ πολύ γιατί παίρνω 17.000 το μήνα. Πόσο? 17.000 το μήνα πληρώνει ο Άδωνης. Και τον ευχαριστώ πολύ. Όχι. Βεβαίως, εγώ είμαι τζάμπα. Βεβαίως. Ναι, ναι. Ήταν υπουργός και έρχεται και πουλάει βιβλία. Δεν ξέρω τι λέτε, αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Το γίνεται ακόμη και τώρα. Βεβαίως ναι. Μη διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Συνεχίστε κύριε. Αγοράζει ώρες και πληρώνει κάθε μήνα. Και είναι συνεπέστατος σαν τράπεζα. Καταλάβατε. Και είναι μεγάλο πράγμα. Και είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς βουλευτής και υπουργός και να κατεβαίνει κάτω και να κάνει τηλεπολίσεις. Δεν το έχω ξαναδεί πουθενά. Λοιπόν. Και εγώ... Σας επαναλαμβάνω, είναι δημοκρατικό το κανάλι, πιστεύω στη δημοκρατία. Έχω διαφορές μεγάλες πολιτικές με τον Άδωνη, αλλά ποτέ, ποτέ δεν του είπα μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Κάνει ό,τι θέλει και κάνει και κήρυγμα πολλές φορές από το κανάλι. Πολιτικό. Αυτό το κήρυγμα σε τηλεοπτικό χρόνο, αν πληρώνεται ως δαπάνη, είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι αυτή η κουβέντα μας σήμερα. Καλά, να σας πω, κύριε Κουρί. Έχω κάνει και εγώ κάποια παράπτωμα. Να ρωτήσω. Επειδή λοιπόν αυτά που είπατε, όπως και αυτά που είπαν οι προηγούμενοι μάρτυρες που πέρασαν από εδώ, συνεργάτες μου και εγώ συγκεντρώνουμε τις πιο σημαντικές καταγγελίες και τις στέλνουμε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εδώ σήμερα εσείς έχετε δώσει δουλειά για τα ελληνικά δικαστήρια, το ξέρετε, συνειδητά το είπατε, για τα επόμενα χρόνια. Ήθελα λοιπόν να πω αυτά που είπατε, τα είπατε με τα λόγου γνώσεως, όλα αυτά τα μαργαριτάρια με ονόματα, με διευθύνσεις. Τα υπογράφω. Και τα υπογράφετε, να τα ακούει ο φίλος μου ο κύριος Βορύδης, γιατί λίγο πριν μου έλεγε αυτά όλα τα έχει συνειδητοποιήσει. Εγώ αυτά λοιπόν θα τα πάω για να δούμε τι θα λέει ο Λοβέρδος με τα δάκη πελάτες βέβαια, γιατί είναι δικηγόρος. Εγώ θα βάλω και μάρτυρα τον κύριο Βορύδη να έρθει. Να σας πω, σε αυτά που πόσο πουλήσατε το κανάλι 29. Τι είπατε? Πόσο πουλήσατε το κανάλι 29, θυμάστε? Αν δεν σας είπα. Ναι, ναι, όχι, θέλω να το επαναλάβουμε. Αντί να πάρω τα 10 δισεκατομμύρια ο ηλίθιος Πουλιάδη, που μετά προσέφερε με επιταγή ημέρας παρουσία του Πάνου του Παναγιωτόπουλου που έφτιανε τα χαρτιά, τελικά επήρα 1,5 δισεκατομμύριο. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα τα έχασα. Και έβαλα και 10 εκατομμύρια στο τέλος από μένα. Δίναν λοιπόν και 10 δις το Σταρ με το Βαρδινογιάννη πόσο? Θυμάστε? Με το Βαρδινογιάννη πήρα, σας είπα, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Να σας πω. Δηλαδή, πούλησε το 50% του Σταρ Τζάμπα. Ναι. Συγγνώμη, κύριε Νικολόπουλε. Ναι, κύριε Κουρί. Κύριε Νικολόπουλε, μια στιγμή μόνο. Κύριε Κουρί, επειδή δεν μου απαντήσατε εμένα, το κανάλι 40 πόσο το είχατε αγοράσει, είπατε? Τι? Το κανάλι 40.
Πόσο το είχατε αγοράσει τότε? Α, δεν θυμάμαι. Ψιλοπράγματα. Ψιλοπράγματα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ψιλοπράγματα. Άρα... Δεν τα πήρε ο κύριος Λεβέντης. Δεν τα πήρε ο κύριος Λεβέντης. Ήταν μόνο ο Λεβέντης. Όχι, ήταν, είπατε. Ήταν δύο-τρεις βουλευτές. Ήταν δύο-τρεις φίλοι. Ήταν συνέτεροι. Ναι. Συνέτεροι. Να σας πω, κύριε Κουρή. Άρα... Βεβαίως ήμουνα ο μόνος που όταν όλοι οι κοροϊδεύαν τον Λεβέντη, εγώ αρθογραφούσα στην Αυριανή. Είχε κάθε εβδομάδα στήλη δική του και είχε και εκπομπή στο κανάλι. Και ουδέποτε του έκανα έλεγχο. Κύριε Κουρή, το γεγονός ότι σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση είπε, η ελληνική πολιτεία, ότι δεν θα πουλιώνται αυτές οι άδειες και το κράτος δεν θα παίρνει τίποτα. Το κράτος που τις έδωσε τζάμπα επέτρεψε σε κάποιους να δίνουν μέχρι και 10 δισεκατομμύρια. Ναι. Το θεωρείτε λοιπόν μάλλον ή όχι σωστό, ενώ γινόταν αυτό? Και το επιχείρημα που ακούγεται, ήρθε εδώ ο κύριος ας πούμε Αλαφούζος και άλλοι εδώ καναλάρχες και λένε ότι κακώς αυτοί τις είχαν πληρώσει τις άδειες, ότι αυτό κάναν και διαφήμιση. Δεν είχε πληρώσει κανένας μας τίποτε. Τσάμπα τις είχαμε πάρει. Το μπακάλι. Μόνο όσοι αγοράσανε μετέπειτα άδειες πληρώσανε λεφτά. Οι αρχικές άδειες τις είχαν πάρει διέως. Όποιος δηλαδή έστεινε ένα μπομπό σε ένα βουνό, έπαιρνε μία συγχρονότητα. Ναι. Εγώ, παρένθεση, είχα δει, ναι, παρανόμως βέβαια, είχα δει μια φορά τον τεχνικό του Μπερλουσκόνη στην Ιταλία, που είχε έρθει μια φορά από εδώ πέρα και εμείς ζήτησαμε δει. Λοιπόν, Μποτέρο λεγότανε. Του λέω, όταν μια χώρα ξεκινάει την ελεύθερη τηλεόραση, τι κάνει? Στείνει πομπούς. Δηλαδή όσοι στήσανε πομπούς ή ραδιόφωνα τηλεόραση, πλουτίσανε τις έζητες, τις πουλήσανε κάτω. Κύριε Κουρή, πώς... Δεν το υπόψη, θα δούμε καμιά χώρα να πάμε, κύριε. Ναι. Πώς ακούτε ότι λέει ο κύριος Μητσοτάκης πως αν ποτέ γίνει πρωθυπουργός θα γυρίσει πίσω τα λεφτά στους καναλάρχες και άρα θα μπορούν εκείνοι να κάνουν αυτό που γινόταν? Δεν γίνονται αυτά. Αλλά λέω, αν εν πάση περιπτώσει, αν τηρήσει το λόγο του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, διότι εάν αυτοί που θα έχουν πάρει άδεια υποψιαστούν ότι μιλάει σοβαρά ο Κυριάκος, θα τον αφήσουν να βγει. Θα τον καθαρίσουν προηγουμένως στον δρόμο. Εδώ βλέπω στο Twitter αρκετούς να ρωτούν τα δάνεια του Alter. Δεν θα τον αφήσουν τον Κυριάκο. Τα δάνεια του Alter, εάν. Κύριε Κουρή. Ρωτούν, βλέπω εδώ στο Twitter, μου λένε αρκετοί και βλέπω ότι πολλοί μας βλέπουν και αυτή την ώρα, να απαντήσετε εάν τα δάνεια του Alter εξοφλήθηκαν από τους μετόχους ή μήπως από τις εγγυήσεις που είχε προσφέρει ή αν τα δάνεια εκείνα, όπως και του Μέγκα τώρα, θα τα εξοφλήσουμε εμείς, οι Έλληνες φορολογούμενοι. Πες στους αυτούς τους φίλους που ρωτάνε ότι όλα τα δάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα τα πληρώσει το κορόιδο ο λαός. Θα τα πληρώσει ο λαός. Ο λαός. Αυτοί λοιπόν που... είναι καλά φαγωμένα τώρα. Αυτοί που έδωσαν λοιπόν αυτά τα ανέγκυα δάνεια, ναι, χωρίς εγγύηση. Πάντως, για να είμαστε αντικειμενικοί, κύριε Νικολόπουλε, πριν από τα δάνεια των καναλιών, εκατοντάδες βιομήχανοι είχαν πάρει θαλασσοδάνεια. Είχαν φάει το σχέδιο Μάρσαλ, την Αμερικανική βοήθεια, δάνεια από εδώ και από εκεί. Επειδή όμως όταν θα κάτσει κανένα. Έχετε δίκιο. Όταν κάθεται κανένας κατηγορούμενος, του λένε τώρα πες μας για σένα, σας ερωτώ, εκείνα τα τραπεζικά στελέχη που υπέγραψαν αυτά τα δάνεια που θα τα πληρώσετε εσείς, εγώ και οι φορολογούμενοι Έλληνες. Αυτά τα τραπεζικά στελέχη μαζί με όποιους άλλους βάλαν την υπογραφή τους. Με ηθικούς αυτούργους βεβαίως τους καναλάρχες. Αυτοί είναι παράνομοι, πρέπει να ελεγχθούν ή όχι, τι νομίζετε? Πρέπει να ελεγχθούν οπωσδήποτε, αλλά δεν έχουν καμιά ευθύνη. Θα σου πει, πήρα εντολή από τον Πρωθυπουργό. Από τον θα δούμε τι θα πούν, γιατί να, εχθές άνοιξε του κύριου Πανταλάκη που είχε έρθει εδώ και μας ηρωνευόταν ο κύριος Πανταλάκης. Πήγαν οι οικονομικοί εισαγγελείς να δουν 8 εκατομμύρια να βγάζεις έξω εν μέσω κρίσης. Ρίγανη μάζευε στην Κεφαλονιά, βγαίνει ρίγανη. Η καλύτερη ρίγανη. Για πείτε μου κάτι, ο κύριος Πανταλάκης τα είχε δηλώσει την εφορία αυτά? Δεν το ξέρω. Όπως και δεν ξέρω, και γι' αυτό είναι ευκαιρία τώρα να σας ρωτήσω.
τις διαφημίσεις που βλέπουμε, για παράδειγμα, στο Ωμέγκα διαφημίζει τα έντυπα του ο κύριος Μπόμπολας. Δεν πληρώνει κανείς. Δεν πληρώνει, γιατί ρώτησα εδώ. Κανένα μέσο δεν πληρώνει, γίνεται με συμψηφισμό. Να σας πω, όταν δεν πληρώνει, σημαίνει, μιας και είπατε και για το αγγελιώσιμο, χάνουμε και σε αγγελιώσιμο και σε φόρο, έχει, τι γίνεται. Έχει βγει, τα έχετε κανονίσει εσείς οι πολιτικοί και έχετε βγάλει ένα νόμο που νομίζω πως απαλλάσσουν όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εάν είναι ανταλλακτική, μάλιστα. Να σας πω, είπε εδώ ο κύριος Αλαφούζος ότι πουλάει 16.000 φύλλα η καθημερινή. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί του είπα ότι πρέπει να διερευνήσουμε, να ρωτήσω δηλαδή. Φύλλα από δέντρο, από τι είναι αυτά τα φύλλα, οι εφημερίδες. Γενικά φύλλα εφημερίδες. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς μπορούμε να δούμε πόσο πουλάτε εσείς πραγματικά. Ο στόλος την πήρε. Ο στόλος, αμερικάνικος στόλος, αγοράζει. Εφημερίδα. Ναι. Αφού είναι στα. Υπάρχει μέρη σε εφημερίδα, κύριε. Αγαπητέ φίλε, 16.000, τώρα μην τρελαθούμε την ημέρα. Εδώ είναι και είναι γραμμένο στα πρακτικά. Θα έκανε λάθος ο άνθρωπος. Η ερώτηση που θέλω. Θα έκανε λάθος. Εγώ ρωτώ γιατί. Θα έκανε λάθος. Πάντως, όταν πουλάς τους αφίλα πουλάς, πρέπει να πληρώνεις σε ταμεία, στο ΤΑΤΑ, στον αγγελιώσιμο, από εδώ και από εκεί. Φαίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς φαίνονται, για πέστε μου, γιατί κατέθεσα ερώτηση εδώ στη Βουλή. Πώς φαίνονται, για πέστε μας, κύριε Κουρή. Από τα ποσά που παίρνουν οι εφημεριδοπόλες, τα ταμεία, το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να ξεφύγεις από αυτά. Αποδίδεται κάθε μήνα, ναι, δηλαδή, ναι, επί, ναι, των φύλων. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ να σημειώσετε, επειδή εδώ έχουμε μια πληροφορία που πρέπει να μας δώσει στοιχεία στην Επιτροπή μας. Κάθε μήνα αποδίδουν 6% ΦΠΑ επί των πωλήσεων, άρα θα πάμε και θα δούμε τι βάζει ο κύριος Κουρής και θα δούμε πόσα φύλλα. Αποδίδουν επ' αυτού αγγελιώσιμο και φορολογούνται. Παρακαλώ πολύ, έχω κάνει ερώτηση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά εδώ ως μέλος της Επιτροπής να μας δώσουν κάθε μήνα πόσο λοιπόν οι εκδότες που πέρασαν από εδώ, να δούμε αν ορκίστηκαν αλήθεια ή ψέματα. Και το πρακτορείο παίρνει. Να σας πω κάτι. Εάν ξέρατε τι καπέλα βάζανε τα παλιά μεγάλα περιοδικά, θα πέφτατε ξερήκατο. Μιας και λέτε για καπέλα, για πέστε μας λίγο, γιατί και πάλι έχω κάνει 2 και 3 φορές ερώτηση. Για κάποιους έχω κάνει εκατοντάδες φορές, μέχρι να έρθει η ώρα. Και τώρα φαίνεται ότι έχει έρθει η ώρα. Τι γίνεται, γιατί βλέπουμε έτσι τη γυναίκα του Στουρνάρα, ας πούμε, να ασχολείται με τη διαφημιστική αγορά και άλλους έτσι μεγάλους. Η διαφημιστική αγορά τι έχει, είναι τόσο, μας είπατε, για 9,9. Πώς γίνεται με τις εκπτώσεις, θέλετε να μας πείτε, γιατί και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, και φοροδιαφυγής και διαπλοκής. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο. Είναι μέσα στο κόλπο της διαπλοκής και ορισμένα, όχι όλοι, τα περισσότερα διαφημιστικά γραφεία. Δηλαδή, αντί να παίρνουν 9%, 9,9% που λέει ο νόμος, παίρνουν 20, 30, 40%. Πώς το παίρνουν, κύριε Κουρή, πώς δικαιολογείται αυτό? Πώς δικαιολογείται? Όταν στέλνεις ένα τιμολόγιο, την άλλη μέρα σου στέλνουν τιμολόγιο, τους έγινε μελέτη ή έρευνα. Εάν πάτε σε κάθε κανάλι, θα συναντήσετε ή σε εφημερίδα ένα δωμάτιο μεγαλύτερο από εδώ, ότι έχουν γίνει έρευνες και μελέτες. Είναι όλες πανομοιότυπες και ίδιες. Κύριε Πρόεδρε, ακούτε. Κύριε Νικολόπουλε. Κύριε Νικολόπουλε, αυτά έπρεπε να τα ξέρετε, είναι απλά πράγματα. Κύριε Κουρή, κοιτάξτε, έχω καταθέσει, επαναλαμβάνω, και για το συγκεκριμένο ερωτήσεις, αλλά δεν έχω πάρει απαντήσεις. Και γι' αυτό παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο, γιατί εδώ μιλάμε για ένα διαρκές έγκλημα, για μια εξαπάτηση του δημοσίου που γίνεται χρόνια. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να ζητήσει η Επιτροπή μας, σας παρακαλώ πολύ, λέει ότι είναι πανομοιότυπες οι έρευνες των διαφημιστικών εταιριών. Κάθε μήνα δηλαδή θα πάμε σε ένα μέσο και θα δούμε την ίδια έρευνα, την ίδια μελέτη να έχει δοθεί σε όλους για να παίρνει επιστροφή δήθεν για τις υπηρεσίες που πρόσφερε η διαφημιστική αγορά. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να παρακαλέσω ως πρόεδρος να ζητήσετε να έχουμε αυτά. Μέχρι εδώ και 2-3 χρόνια που η διαφήμιση ήταν υψηλά, η φοροδιαφυγή από αυτή την ιστορία, το αλληλισβερίσι μεταξύ διαφημιστικών εταιριών και μέσω μαζικής ενημέρωσης, ήταν γύρω στα 150 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Τι εννοείται αλληλισβερίσι, συγγνώμη, μισό λεπτό λίγο. Αυτό που άκουσατε. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αυτό που άκουσατε, κύριε Πρόεδρε. Τι εννοείται ότι. Η φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή.
150 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μπορείτε λίγο στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ, γιατί δεν σας ακούω αντικειμενικά. Όχι ότι δεν θέλω. Δεν έχει να κάνει με το αν γράφετε. Η φοροδιαφυγή που υπήρχε μεταξύ καναλιών, διαφημιστικών εταιριών και μέσω μαζικής ενημέρωσης ήταν 150 εκατομμύρια το χρόνο. Και τρέχεται και κυνηγάτε τους ψηλικιατζίδες και τους περιπτεράδες. Δεν ακούω. Ναι. Με το κόλπο. Ναι, ότι μ' ακούτε, ότι σου κάνω μελέτη ή έρευνα. Όχι, τελευταία κάτι έκανε ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος κάτι έκανε. Ναι, πριν ήταν εντελώς ξεκάθαρο. Κύριε Κουρή. Τώρα τελευταία, σε κάποια μικρή μέρη, για κάποια λίγα προσά. Αλλά, δείτε τα. Κύριε Παλή, εσείς θα ρωτήσετε μετά, πότε μπορείτε να το κάνετε μετά, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Δείτε τα, μας επαναλαμβάνω ότι η φοροδιαφυγή ήταν 150 εκατομμύρια το χρόνο. Ωραία. Κύριε Νικολόπουλε, ολοκληρώσατε. Ο χρόνος τελείωσε όμως. Κύριε, να σας πω. Η τελευταία σας μόνο με μένα το κάνετε. Όχι, το έχετε καταλάβει. Θα φέρω χρονόμετρο. Κύριε Κουρή. Παρακαλώ. Κύριε Νικολόπουλε. Αυτό τώρα που μας είπατε, βλέπω, φαντάζομαι το έχουν και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ, προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έχετε κάνει ενυπόγραφη καταγγελία και λέτε. Χαρακτηριστικό της λαιλασίας είναι το γεγονός ότι όλα τα μημία αντί να πληρώνουν στις διαφημιστικές εταιρείες 9,9 και της αξίας κάθε τιμολογίου όπως ορίζει ο νόμος, πληρώνουν 20, 30 ή και 50 δικαιολογώντας τις καταβολές αυτές κάπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με εικονικά τιμολόγια, κύριε Πρόεδρε, για δίθεν έρευνες ή μελέτες μαϊμού. Δεν ξέρω, κύριε συνάδελφε, κανένα νόμο να λέει ότι με μελέτες μαϊμού ή δίθεν έρευνες μπορούν να κλέβουν το ελληνικό δημόσιο. Αν δεν το έχετε, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι ότι το έχετε. Σας παρακαλώ, είναι έτσι, κύριε Κουρή? Για όλα όσα σας είπα, έχω κάνει καταγγελίες στον πρώτο. Παρακαλώ, λοιπόν, στον εισαγγελέα του με βάση αυτό να μας ζητήσουν και να μας πούν τι έγινε με αυτό. Τίποτα δεν έγινε. Μια, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουρή, βλέπω εδώ, έχετε επίσης καταγγείλει και βλέπω στην κατάσταση των υψηλόμισθων πρόσωπα που παίρνουν 40.000 ευρώ το μήνα. 100. Αυτά εδώ είναι καρατσεκαρισμένα που λέει δηλαδή η νεολαία. Αυτά εδώ... Όπως έλεγε η Μαλβίνα, καρατσεκαρισμένα. Είναι καρατσεκαρισμένα. Μας είπατε όμως ότι υπήρχαν και μαύρα. Καλά άκουσα ή λάθος? Ακόμα μας είπατε και για τα μέλη του ΔΣ, δηλαδή τα μέλη του ΔΣ, ο Κουρής πόσα έπαιρνε ή πόσο του λέγανε ότι έπαιρνε, αν έπαιρνε. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί δηλαδή για εσάς να ή και για τα άλλα μέλη. Δεν ήταν μόνο πρόσωποι η εταιρεία. Σας επαναλαμβάνω, αυτό είναι γενικό φαινόμενο, έτσι συνηθισμένο φαινόμενο. Τα μαύρα στις... Σε περισσότερες εταιρείες θα βάζουν ότι είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβουλίο, είναι μαύρα. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά ήθελα να σας... και έτσι να κλείσω. Να ρωτήσω. Αυτά όλα που ακούσαμε σήμερα ή χτες, προχτές και από τους άλλους, θεωρούνται φυσιολογικά? Δηλαδή, αλήθεια, απορώ πως εσείς είστε τόσο εγκρατείς όταν ακούτε εδώ μέσα στην αίθουσα από συναδέλφους βουλευτές να λένε και τι έγινε, έτσι ήταν και τι να κάνουμε. Μπορούσαν να δίνουν για την ταινιοθήκη, για τα στρουμφάκια, κάποιοι ότι κάνουν τόσο, και οι τραπεζίτες που έβαλαν την υπογραφή τους να μου πει εμένα τώρα ο Κουρής ότι τη βάλανε τζάπα, ότι δεν πήρανε αυτοί Περγαμόντο από την Κεφαλονιά. Εσείς θα βάζατε, κύριε Κουρή, τζάπα την υπογραφή σας για 100 εκατομμύρια? Εγώ όχι. Α, όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Και ποιος θα την έβαζε? Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Να σας πω γιατί το λέω. Και ένα ερώτημα, πρέπει να απαντήσω. Και κλείνω με αυτό. Γιατί με ρώτησε αγαπητός συνάδελφος εδώ της Επιτροπής. Εάν είναι σκόπιμο, εάν είναι φρόνιμο, αν είναι άξιο, κάθε μέρα να γίνεται μια τέτοια μηνυτήρια αναφορά που να εντοπίζει εντός εισαγωγικών τι είπαν οι μάρτυρες εδώ. Επειδή πέρασα από πολλές εξεταστικές επιτροπές και στο τέλος είδα ενδεχομένως άλλοτε να μην βγαίνει τίποτα και σε κάποιες περιπτώσεις ελάχιστα, εγώ θεωρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι έχει υποχρέωση η Επιτροπή μας όλα αυτά που καταγγέλθηκαν και σήμερα εδώ αλλά και τις προηγούμενες μέρες να τα πάει στους εισαγγελείς και εκείνοι ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Αλλά εδώ ο κύριος Κουρής σήμερα
και οι αλαφούζοι και οι μπομπολές και ξέρετε ότι είπανε βαριά πράγματα. Αυτά τα βαριά πράγματα προτείνω η Επιτροπή να ορίσει, να ζητήσει από τον Πρόεδρο της Βουλής. 2-3 δικηγόρους έχει η Βουλή υπαλλήλους και να βρούνε αυτά τα επίμαχα σημεία και να πάνε στον εισαγγελέα και εκείνοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Να μην τα κουκουλώσουμε όμως, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Για αυτά που έχω δίκιο εγώ και τα βάσανα που πέρασα, θα κάνετε κάτι? Λοιπόν. Ή θα πάει χαμένη, κύριε Κουρή, όλος ο κόπος. Κύριε Νικολόπουλε, θα σας δώσω, κύριε Βατίδη. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω και στα δύο ερωτήματα που έχουν τεθεί και θα πω το εξής. Το έργο το οποίο γίνεται μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή είναι ένα συλλογικό έργο μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα αποτέλεσμα όλης της Επιτροπής και θεωρώ ότι και εγώ ως Πρόεδρος οφείλω να επιδιώξω το καλύτερο αποτέλεσμα, που είναι να συλλέξουμε τα περισσότερα στοιχεία, πρώτα απ' όλα με τα έγγραφα που έχουμε ζητήσει. Θεωρώ δηλαδή ότι ο πλούτος της Επιτροπής μας δεν βρίσκεται μόνο στις συνεδριάσεις, βρίσκεται και στο υλικό που έχουμε. Προφανώς να συμπληρώσουμε την πληροφορία από την εξέταση των μαρτύρων και να συνηγορήσουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα βοηθήσει τη χώρα και δεν θα αφήσει να επαναληφθούν πιθανά αντίστοιχα προβλήματα ανάλογα με τον βαθμό που θα διαπιστωθούν. Ως Πρόεδρος λοιπόν οφείλω να υπηρετώ το σκοπό αυτό και πολλές φορές να μην εκφράζω την προσωπική μου άποψη για αυτά που ακούγονται. Θα με επιτρέψετε να συνεχίσω αυτό τον ρόλο. Γι' αυτό και πολλές φορές προσπαθώ να μην υπάρχει μεγάλη ταραχή, ας το πούμε, σε μια συνεδρία, γιατί ο σκοπός μου είναι να ολοκληρώνεται για να έχουμε τα στοιχεία ώστε να πάμε στο πόρισμα. Ο σκοπός, ο δικός μου πράγματι, είναι να έχουμε ένα σωστό και πλήρες πόρισμα. Θεωρώ ότι από όσα έχουν ακουστεί, οι αρμόδιες αρχές, που μπορεί να είναι οι ανακριτικές, μπορεί να είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να είναι άλλες αρχές που κρίνουμε εμείς ή που θα κριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής, ότι πρέπει να ενημερωθούν, σαφέστατα. Και οι δημόσιες αρχές. Κύριε Πρόεδρε, χίλια συγγνώμη. Με συγχωρείτε πολύ. Μένουν διοικητές τραπεζών σήμερα και ετοιμάζονται να πάνε σε καινούργιες τράπεζες που ενώ ξέρουν όλα αυτά, αυτοί εξακολουθούν να διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Ξέρετε, που θα έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Είναι δυνατόν. Πολύ... Μένει ο Στρουνέρας ακόμα στη θέση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τους κανόνες του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα ερωτήματα αυτά αφορούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν μιλάω για κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εγώ λέω, λοιπόν, λέω ότι εδώ έχουμε βαριές καταγγελίες. Και αυτοί μένουν στις καρέκλες τους. Η Εξεταστική Επιτροπή θα προσπαθήσουμε, και εγώ ιδιαίτερα θα συμβάλλω σε αυτό, να έχει αποτέλεσμα συλλογικό και δημοκρατικό. Και θα έχω το δικαίωμα να δηλώνω δημόσια και την προσωπική μου άποψη όπου μου ζητηθεί. Αλλά εδώ έχω άλλο σκοπό. Κύριε Κουρή, βάλατε ένα ερώτημα με τα δικά σας θέματα, ποιος θα ασχοληθεί. Επιτρέψτε να σας πω ότι η Εξεταστική Επιτροπή αυτή θα ασχοληθεί στο βαθμό που την αφορά, που είναι στο αντικείμενό της. Για τα υπόλοιπα ζητήματα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει. Επιτρέψτε μου, κύριε Κουρή. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να σας προτείνει να τα συζητήσετε όλα αυτά και να τα ζητήσετε από την ελληνική δικαιοσύνη, που είναι αρμόδια για να τα επιλύσει και να τα αντιμετωπίσει. Δεν έκανε τίποτα η ελληνική δικαιοσύνη. Και στην περίπτωση που ελληνική. Με έχει δικαιώσει. Και στην περίπτωση λοιπόν που αυτό δεν συμβεί, έχετε δημοκρατικό δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε και το δημόσιο χώρο και το δημόσιο λόγο, και προφανώς τα πολιτικά κόμματα και οι βουλευτές έχουν ένα διακριτό ρόλο σε αυτόν τον έλεγχο που γίνεται για τις δημόσιες αρχές. Εμείς, όσον αφορά το δικό μας αντικείμενο, να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο να το όλοι να διερευνήσουμε οποιαδήποτε παράβαση έγινε στον δανεισμό κομμάτων και μέσω ενημέρωσης και σε οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το πλαίσιο σχέσεων. Ο κύριος Αϊβατίδης. Δηλαδή, όταν βλέπετε μια κατάφορη αδικία του κράτους απέναντι σε έναν εκδότη, δεν σας ενδιαφέρει? Δεν πρέπει να πείτε ότι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, πρέπει να. Επαναλαμβάνω, κύριε Κουρή. Μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μας ως εξεταστική όσον αφορά τον δανεισμό και όσα θέματα είναι συγγενή με αυτόν. Μα αυτά που σας είπα οδήγησε στο δανεισμό. Επιτρέψτε μου, κύριε Κουρή. Εγώ αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ την Επιτροπή, η οποία ακόμα δεν έχει διατυπώσει θέση. Και οφείλω να συμβάλλω στο να διατυπωθεί θέση. Καλά κάνατε και μας έχετε δώσει τα στοιχεία. Και θα συνεχίσουμε, δεν έχουμε τελειώσει τη συνεδρία. Και προφανώς θα μας κρίνετε και δημόσια για το αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Κύριε Ιβατίδη, ζήτησα το λόγο της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, μόνο μισό λεπτό. Κάνατε, κύριε Κουρή, μια αναφορά για μηνιαία αντιμισθία της τάξης των 100.000 ευρώ για κάποιον υπάλληλο του Άλτερ. Δεν επιβεβαιώνεται από τον κατάλογο που αναφέρεται. Είπα, δεν είπα το όνομα. Είπα ότι δεν μπορώ να πω όνομα. Και δεν υπάρχει καν στον κατάλογο. Είπα, δεν μπορώ να πω όνομα για προσωπικούς λόγους. Α, μάλιστα. Απλώς δεν υπάρχει στον κατάλογο, ναι, όπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν έχει γίνει κάποιο λάθος. Ναι, όχι. Ευχαριστώ.
Υπάρχουν, κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν δύο επίπεδα στην κατάθεση του κυρίου Κουρή. Η έγγραφη του κατάθεση προς την εισαγγελία του Αγίου Πάγου που αναφέρεται σε εργαζόμενους και στη μισθολογική κατάσταση, αν θέλετε. Διαγώνια την είδα τώρα που την έφερε. Και το δεύτερο που αναφέρθηκε έχει να κάνει με τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκεί ήταν εκατοντάδες χιλιάδες κάποια ποσά. Θα τα βρείτε τα πρακτικά και μπορούμε να επανέλθουμε. Κύριε συνάδελφε, πριν κάνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Βατήδη. Είχαν δημοσιογράφοι πέραν 100.000 όμως. Ναι. Υπήρχαν. Και δεν το λέτε στην καταγγελία σας. Άρα ένα από τα δύο είναι ψευδή. Ή αυτό που λέτε τώρα ή η καταγγελία. Για προσωπικούς λόγους σας είπα, δεν θέλω να πω ορισμένα ονόματα. Άρα η καταγγελία είναι αυθόρμητο αυτό το συμπέρασμα, κύριε Μηταράκη. Δεν σας φτάνει όταν λέω. Όταν σας λέω 70.000. Δεν σας φτάνει όταν λέω. Δεν είναι έτσι, κύριε Μηταράκη. 60-70.000 το μήνα, δεν σας φτάνει. Ωραία. Κύριε Κουρή. Όταν λέω 50-60-70.000, σας φτάνει με ονόματα. Κύριε Κουρή, αυτό που μπορούμε να συμπεραίνουμε εμείς, για να είναι απόλυτα ξεκάθαρο και επειδή οι όροι που χρησιμοποιούνται μερικές φορές είναι διαφορετικοί από την πραγματικότητα, είπα ότι το δίνουν όλο. Μας έχετε καταθέσει ένα έγγραφο, αν όχι σε εμάς, στην εισαγγελία του Αγίου Πάγου, για αμοιβές εργαζομένων που κατά την κρίση σας ήταν υπέρογες και χρειαζόντουσαν έλεγχο. Υπάρχουν και άλλες αμοιβές μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί δεν υπήρχαν στην επιστολή. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Μάλιστα. Διότι δεν είχα πρόσβαση στα βιβλία εγώ. Λοιπόν, να την καταθέσετε, κύριε Λάπα, αν υπάρχει καταγγελία των εργαζομένων, τις χρειαζόμαστε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Θέλω να με ενημερώσετε ποιοι συνάδελφοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις για να κάνουμε μια διαχείριση του χρόνου. Ωραία, θα κάνουμε τότε ένα διάλειμμα. Είναι αρκετοί, δεν μπορούμε να το τελειώσουμε μια και έξω. Και να ξεκουραστείτε και σε ένα δεκάλεπτο και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.